τα οποία ήδη έχουν ανοιχθεί και ανοίγονται και με τη νέα Περιφερειακή Αρχή. Θα συνομιλήσουμε τηλεφωνικά με τον Περιφερειακό Σύμβουλο, τον Νίκο Στουπή, για προειδοποιήσεις που γίνονται και για το θέμα των ιχθυοκαλλιεργιών, αλλά και εν ώψη της νέας Περιφερειακής Αρχής. Κύριε Στουπή, καλησπέρα από τη Λαμία. Τι κάνετε? Καλησπέρα, κύριε Βούτσινο. Είστε καλησπέρα καλά στους τηλεθεατές σας. Σας ευχαριστώ πολύ για την ανταπόκριση. Να ξεκινήσουμε λίγο με το θέμα των προειδοποιήσεων που έχετε για τις ιχθυοκαλλιέργειες. Κύριε Στουπή, τι ακριβώς αφορά αυτή η παρέμβασή σας? Να μην το πούμε προειδοποιήσεις, να το πούμε ότι άσχετα αν βρισκόμαστε σε φάση εναλλαγής των περιφερειακών αρχών, τα προβλήματα είναι εδώ, υπάρχουν και μας χτυπάνε την πόρτα. Δυστυχώς είχαμε δύο εξελίξεις. Το ένα αφορούσε τη Σκύρο με τα θέματα του μελιταίου πυρετού. Εκεί υπάρχει ένα θέμα ότι με ένα έγγραφό της η Διεύθυνση Κτηνιατρικής Εύβοιας έθεσε το θέμα ότι δεν μπορεί λόγω έλλειψης προσωπικού να υλοποιήσει το ενδεδειγμένο πρόγραμμα εμολιοψιών στα εγωπρόβατα και συνιστούσε να πάνε τις εμολυψίες να τις κάνουν ιδιώτες. Αυτό δημιούργησε μια άσχημη κατάσταση στους κτηνοτρόφους εκεί, γιατί αυτό σήμαινε ένα χαράτσι αναζώο 2 ευρώ. Δημιουργήθηκαν προβλήματα ότι λόγω της έλλειψης των εμολυψιών δεν έγινε δυνατόν να μετακινηθούν κοπάδια και ορθώς εφόσον δεν ήταν εγγυημένα και βιοασφαλή. Και αυτό με ανάγκασε να κάνω την πρώτη παρέμβαση, να εφιστήσω δηλαδή, να κάνω την πρόταση, να σας το πω έτσι, προς τον Αντιπεριφερειάρχη Πρωτογενή Τομέα, ότι από τη στιγμή που υπάρχει έλλειψη στις υπηρεσίες, της Εύβοιας, ή οφείλει είτε να συγκροτήσει μεικτό κλιμάκιο από κτηνιάτρους από τις υπόλοιπες περιφερειακές ενότητες και σε συνεργασία με το Σύλλογο Κτηνοτρόφων και το Δήμο να αντιμετωπίσουν άλλα πρακτικά ζητήματα διαμονής κτλ. Είτε να προχωρήσει η ίδια η περιφέρεια σε διαγωνισμό, όπως έκανε πέρυσι στη Θειότητα, ώστε να αντιμετωπιστεί το θέμα των ελλείψεων οι οποίες υπάρχουν. Το δεύτερο θέμα που μας προέκυψε αφορούσε κάποιες οξυμένες συζητήσεις οι οποίες έγιναν σε επίπεδο Δημοτικού Συμβουλίου Κίμης Αλιβερίου. Αναφερόντουσαν σε κάποιες εγκρίσεις μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων που ήμασταν αναγκασμένοι να κάνουμε μετά την έγκριση χωροθέτησης του χωροταξικού των ιχθυοκαλλιεργειών που έχει προκύψει, που έδινε δηλαδή την δυνατότητα σε μονάδες να μετεγκατασταθούν από μεμονωμένες θέσεις σε οργανωμένες ΠΟΑΗ. Και επειδή βέβαια καταλαβαίνετε τώρα, αυτά είναι και θέματα πιασάρικα που επιτρέπουν σε μερικούς να λαϊκίζουν, ακόμα και να προβοκάρουν. Αναγκάστηκα να πάρω αυτή την πρωτοβουλία, τουλάχιστον να δείξω ότι το κάθε θέμα θέλει τη δικιά του ξεχωριστή αντιμετώπιση και ότι εάν θέλουμε αποτελέσματα πρέπει θεσμικά να λειτουργήσουμε και στον καθένα να καταμερίσουμε τις ευθύνες. Και έτσι προσπάθησα να ξεκαθαρίσω τα θέματα τα οποία τέθηκαν και για το καθένα από αυτά έκανα για την ανάλογη παρέμβαση. Για κύριε Στουπή, για τις ιχθυοκαλλιέργειες υπήρχε μάλλον ένα θολό τοπίο ή μια άναρχη, αν θέλετε, κατάσταση? Κοιτάξτε, από τον Δεκέμβρη του 2011 έχουμε πια σε κοινή υπουργική απόφαση το χωροταξικό των καλλιεργειών. Ναι. Αυτό έχει γίνει νόμος του κράτους. Προβλέπει πια κατά βάση την εγκατάσταση των ιχθυοκαλλιεργειών σε συγκροτημένους χώρους. Ναι. Εγώ, αν θα θυμάστε εκείνη την περιοχή, είχα διαφωνήσει με το μοντέλο που επιλέχθηκε τελικά και έχει γίνει από νόμος του κράτους, με την έννοια ότι προωθούσε την υπερσυγκέντρωση μεγάλων ιχθυοπάρκων. Ανάμεσα στα άλλα, τα διαδικαστικά κτλ. Το κύριο, η αντίθεσή μου ήταν αυτό, το οποίο θεωρούσα ότι εξυπηρετεί τους μεγάλους παίχτες του κλάδου και δεν αφήνει περιθώρια στους μικρούς, μικρομεσαίους ιχθυοκαλλιεργητές. Αμέσως μετά έχει γίνει μια πρώτη κουβέντα για τη χωροθέτηση των ΠΟΑΗ Νότιου, Βόρειου, Ευωϊκού και Διάβλου Ωραιών στην Επιτροπή Περιβάλλοντος. Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο υπάρχει ακόμα στο ΙΠΕΚΑ, δεν έχει γίνει νόμος του κράτους. Έτσι. Ωστόσο, με βάση το γενικό χωροταξικό που έχει ψηφιστεί, λειτουργούν πλέον επιχειρηματίες και προχωρούν με εγκαταστάσεις κυρίως.
Το πρόβλημα εδώ προέκυψε ειδικά με δύο μονάδες που έφυγαν από το Νοπούντιο κόλπο, Αταλάντη και τα λοιπά, και ήρθαν στην περιοχή δικιά μας. Ήταν των συγκεκριμένων επιχειρηματιών, οι οποίοι τις πήραν από εκεί και τις έφεραν δίπλα σε δικές τους μονάδες. Εν πάση περιπτώσει, εκεί τέθηκαν διάφορα θέματα. Σας είπα, ας πούμε, τέθηκαν θέματα αυθαιρεσιών, δηλαδή ότι κάποια μονάδα έχει, ενώ έχει άδεια για 30 στρέμματα, έχει καταλάβει 110, ότι άλλη μονάδα η οποία έχει εγκαταληφθεί από τον ιδιοκτήτη της ρυπαίνει. Γι' αυτό είπα λίγο για αναρχία ίσως που να επικρατούσε. Τώρα βέβαια προσπαθούμε να βάλουμε και επικρατεί, μια και επικρατεί, κύριε Βούτσινε, και επικρατεί. Δεν έχουν λυθεί τα ζητήματα. Αλλά ας πούμε για το θέμα αυτό, η ενδεδειγμένη λύση είναι άμεσα, και αυτό καλό τον κύριο Αντιπεριφερειάρχη, να ορίσει ΚΕΠΕ και να γίνει αυτοψία, ώστε οτιδήποτε πραγματικά υπάρχει να αντιμετωπιστεί, επισύοντας τις αντίστοιχες ποινές. Θα το βρείτε και μπροστά σας στο νέο Περιφερειακό Συμβούλιο ένα από αυτά τα θέματα. Σίγουρα γι' αυτό είδατε ότι σε διάφορα από αυτά οι επιστολές πηγαίνουν και στη νέα Περιφερειακή Αρχή. Ας πούμε το θέμα των διαφωνιών που υπάρχει σε σχέση με τις δύο συγκεκριμένες μονάδες, και αυτό μπορεί να λυθεί συγκροτημένα. Γι' αυτό ζήτησα να ακροαστούμε τους φορείς στην τελευταία Επιτροπή Περιβάλλοντος που θα γίνει, και κάλεσα τον κύριο Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος να παγώσει από την αποκεντρωμένη διοίκηση μέχρι να γίνει αυτή η ακρόαση την έκδοση των περιβαλλοντικών όρων. Ή για το θέμα, επειδή τέθηκε ένα θέμα ότι για τη ΣΠΟΑΗ δεν έγινε ικανή διαβούλευση, προτείνω άμεσα να γίνει αυτή η διαβούλευση, εφόσον δεν έχει γίνει νομικό κείμενο στο ΙΠΕΚΑ, να δούμε αν κάτι δεν έχουν λάβει υπόψη τους και οι κάτοικοι και οι φορείς έχουν άποψη να το κάνουν. Ή για το θέμα, τέθηκε ένα θέμα ότι τα βαριά οχήματα που έχουν οι μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας καταστρέφουν τους υπαρκτούς δρόμους. Πρότεινα, έχουμε κάνει μια σειρά από παρατηρήσεις. Το διάστημα αυτό βρίσκεται σε εξέλιξη στη Βουλή, θα μπει στην Ολομέλεια αρχές Σεπτέμβρης, το νομοσχέδιο του Υπουργείου Γεωργίας για τις ιχθυοκαλλιέργειες, η πλευρά δηλαδή από την πλευρά της παραγωγής και των θεσμικών μέτρων που πρέπει να πάρθουν, όχι τα περιβαλλοντικά. Έτσι ακριβώς. Που εκεί έχουμε κάνει διάφορες προτάσεις στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, είχαμε αποφασίσει να τις μαζέψουμε και να τις αποστείλουμε, και μέσα εκεί μπορούμε να συμπεριλάβουμε ότι για δρόμους που κυρίως εξυπηρετούνται από τις μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας, οι ίδιες οι μονάδες να αναλάβουν τη διάνοιξη, επέκταση, συντήρηση κτλ. Από τις βλάβες και φθορές που κάνουν. Απλά αυτό που ήθελα να τονίσω είναι ότι δεν πρέπει να κάνουμε παιχνιδάκια με αυτά τα πράγματα. Πρέπει θεσμικά, οργανωμένα, να διεκδικούμε και να απαιτούμε λύσεις. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, κύριε Στουπή, πριν σας αποδεσμεύσω, θέλω να το γενικεύσουμε λίγο, γιατί αυτές οι προτάσεις, συμβουλές, νουθεσίες, πείτε το όπως θέλετε, πέρα από τις ιχθυοκαλλιέργειες, αγκαλιάζουν πολλά μέτωπα. Θα είστε ξανά Περιφερειακός Σύμβουλος. Πάω λίγο τώρα, γιατί 28 νομίζω Αυγούστου υπάρχει ορκομοσία του νέου Περιφερειακού Συμβουλίου. Θέλω να μου πείτε, κύριε Στουπή, τι γεύση σας άφησε η πρώτη Περιφερειακή Αιρετή Αρχή και τι προσδοκάτε τώρα από τη νέα θητεία. Είστε έμπειρος εσείς τουλάχιστον σε τέτοια ζητήματα. Η γεύση που μου άφησε είναι ότι κάναμε μετέωρα βήματα. Δηλαδή ότι πολλά από αυτά που λέγαμε στο Περιφερειακό Συμβούλιο βρίσκαμε μια κουφή κεντρική εξουσία, η οποία είχε διαλέξει και βάδιζε το μνημονιακό της δρόμο. Ότι δυστυχώς φτιάχτηκε ένα πράγμα που ονομάστηκε Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση, που ούτε θεσμικά ούτε οικονομικά υποστηρίχθηκε, με αποτέλεσμα να έχει φθαρεί και στη συνείδηση των πολιτών ο θεσμός. Θέλω να πιστεύω ότι στη δεύτερη θητεία τουλάχιστον τα ίδια τα μέλη του Περιφερειακού Συμβούλου δεν θα υπονομεύσουν ακόμα περισσότερο το θεσμό. Ναι. Διότι δυστυχώς διάφορα μαντάτα που βλέπω το πώς κινούνται, διάφοροι νέο εκλεγμένοι σύμβουλοι που επικαλούνται να πείτε τώρα, νέο. Κάτι πάτε να πείτε τώρα, κύριε Στουπή. Ορίστε. Κάτι πάτε να πείτε, έτσι πονηρό τώρα. Πάω να πω ότι δεν μου αρέσουν, ειλικρινά παρακολουθώ τους ιστοτόπους και τα λοιπά. Πιστεύω ότι δεν ποιεί τιμή σε νέους ανθρώπους που ασχολούνται με την πολιτική ο τρόπος που προβάλλουν τους εαυτούς τους. Πιστεύω ότι ο πολιτικός δεν έχει να κάνει με τον image maker, με το star system, έχει να κάνει κυρίως με το πώς θα υπηρετεί. Θέλετε να γίνετε πιο συγκεκριμένος ή θα το αφήσουμε μετέωρο τώρα αυτό? Νομίζω, σας είπα, είδα πάρα πολλά παιδιά που εκλέχθηκαν συναδέρφους μου τώρα,
ότι αντί να κοιτάνε μέσα από τα μέσα το πώς θα προβάλλουν προβλήματα, τη θέση τους επί των συγκεκριμένων προβλημάτων, το πώς θα εξυπηρετούν συλλογικά κοινωνικές υποθέσεις, περισσότερο ενδιαφέρονται για την ατομική τους προβολή και εισαγάγουν το γνωστό μοντέλο του ανθρώπου πολιτικού που χαϊδεύει αυτιά, που εξυπηρετεί, που κάνει ανταλλαγές και κυρίως του όμορφου, του ωραίου και τα λοιπά, του ικανού. Καλά όλα αυτά, αλλά για την πολιτική νομίζω απέχουν παρασάγκας. Επίσης αυτό που περιμένω και θέλω να επιβεβαιωθεί ειλικρινά, γιατί μου είναι μετέωρο στο μυαλό, είναι ειδικά ο νέος περιφερειάρχης. Εκεί θα πήγαινα, κύριε Στουπίτορ, αυτό θα σας ρώταγα, γιατί αυτό έχει πλέον σημασία. Ένας άνθρωπος που είπε πολλά κατά την προεκλογική περίοδο, τον επέλεξαν οι Στεροελαβίτες για νέο περιφερειάρχη. Από εδώ και πέρα όμως έχει αρκετή δουλειά μπροστά του. Ποιο είναι το μήνυμα που βγαίνει? Νομίζω ότι το βασικό που περιμένω είναι να τον δω πραγματικά να διοικεί. Δεν θα ήθελα έναν περιφερειάρχη που απλά θα διευθύνει από το παρασκήνιο και δεν θα ασχολείται με τα θέματα, αλλά θα είναι ενεργός και μπροστά στην εφαρμογή των πολιτικών της Περιφερειακής Αρχής. Και σίγουρα θέλω να δω ένα περιφερειάρχη ο οποίος θα ολοκληρώνει τη θητεία του στην περιφέρεια και δεν θα διαλέξει να πορεύεται και στο κάποια στιγμή τη θητεία του να μας αφήσει για άλλη γη και για άλλα μέρη. Σκαλοπάτια είναι αυτά, κύριε Στουπί. Σκαλοπάτια είναι για τους περισσότερους, το ξέρετε καλά. Δεν διαφωνώ, είπα τι εύχομαι, για να μην γίνω μάντης κακώνες. Εν πάση περιπτώσει, ως αριστερά και το έχουμε διατυπώσει, ανεξάρτητα από το τι εκτιμούμε, τι λέμε, η θέση μας θα είναι θέση θεσμικής αντιπολίτευσης. Που σημαίνει ότι δεν θα διστάσουμε πράγματα τα οποία συμφωνούμε και υπηρετούν τα κοινωνικά θέματα να τα υπερασπίσουμε, ούτε ότι εκ των πραγμάτων θα είμαστε μία σκέτη άρνηση. Συγκεκριμένα, επί του συγκεκριμένου, κάθε φορά θα αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα, αλλά θα είμαστε και άτεκτοι απέναντι σε αντιλαϊκές. Η αλήθεια είναι ότι η πορεία σας το έδειξε αυτό και την προηγούμενη θητεία, κύριε Στουπί, και δεν το λέω έτσι για να σας καλοκαρδίσω, ήταν μια πραγματικότητα και ελπίζουμε να συνεχιστεί, για να μην ζήσουμε, να μην συνεχιστεί μάλλον η περιφέρεια του μνημονίου και να αλλάξουμε λίγο ρότα, έτσι. Νομίζω ότι έχουμε υποχρέωση να το κάνουμε δύο φορές πια, αν δούμε και το γενικό πολιτικό κλίμα και αν θέλουμε να υπηρετήσουμε αυτό που λέμε ότι προσπαθεί σήμερα η αριστερά να κάνει, να δώσει τα δείγματα συμπεριφοράς στην άσκηση εξουσίας. Κύριε Στουπί, σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας. Να είστε καλά. Να είστε σας καλά. Πολύ. Καλό σας βράδυ. Καλό βράδυ και σε εσάς. Να είστε καλά. Έτσι καταγράφει η επικαιρότητα μέχρι αυτή την ώρα από ολόκληρη την περιφέρεια της Θεράς Ελλάδος. Εσείς μείνετε μαζί μας με τη συνέχεια του προγράμματος.